Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε βίντεο, τι λέτε? Σήμερα επιστρέφουμε στο στρέι και στις περιπέτειες μιας γάτας. Παρ' όλα αυτά, θέλω πρωτού να μπούμε στο game να σας πω μια ιστορία την οποία δεν έχω πει πουθενά. Πέρα από την Λούση που λέτε, έχω και μια άλλη γάτα, τον Πούμα, ο οποίος ήταν ένας πορτοκαλί, πολύ ωραίος γάτος και αδερφός της Λούση, δίδυμος κιόλας. Τον είχα από όταν γεννήθηκε. Παρ' όλα αυτά, πριν λίγα χρόνια είχε αρρωστήσει και εν τέλει πέθανε. Δεν το έχω πει πουθενά, δεν έχω μοιραστεί ποτέ την ιστορία αυτή και απλά έπρεπε κάποια στιγμή να το πω. Και είναι αυτός ο λόγος που είμαι συναισθηματικά δεμένος με το game. Ακόμα και σήμερα με ρωτάγανε πολύ πού πήγε αυτός ο γάτος. Οπότε πλέον ξέρετε και δεν θα πω παραπάνω, ας περάσουμε στο game. Στο προηγούμενο επεισόδιο λοιπόν είχαμε μείνει εδώ πέρα όπου είχαμε τη γάτα μας και είχαμε βρει αυτόν εδώ πέρα το ρομποτάκι, ο οποίος είναι ο φίλος μας, ο Β12. Είχαμε φορέσει τη θήκη του με την επαναφορτιζόμενη θύρα για να φορτίσει μπαταρίες και θα συνεχίσουμε από εδώ την περιπέτειά μας. Εδώ έχει ένα χαλάκι, οπότε θα πάω ξέρω λίγο τα νύχια μου για αρχή, να αρχίσουμε έτσι ωραία. Και τώρα να δούμε τι ακριβώς πάμε να κάνουμε. Α, είναι με την οθόνη από πριν, okay, δεν θέλουμε. Α, θέλουμε εδώ. Και ο φίλος μας το ρομποτάκι παίρνει το κλειδί και μας ανοίγει την πόρτα. Η οποία πόρτα πού ακριβώς πάει? Πρες αυτό το να ανοίξουμε φακό. Έχουμε... Ω, τι λες? Φίλε, ο φίλος μας έχει και φακό. Καλά, digicode. Πρέπει να βρούμε ένα κωδικό λοιπόν άρα εδώ πέρα κάπου. Πού μπορεί να έχει γραμμένο ένα κωδικό? Στα μπουκάλια, ότι παίζει. Α, εδώ τι έχει? Ω, οκ. Κάπου εδώ ψάχνουμε ένα κωδικό. Ω, οκ, να το. Πρέπει να ρίξουμε κάτω και το μπουκάλι. Παπ. Ωραία. Κωδικός είναι 3-7-4-8. Οκ. Πάμε να τον βάλουμε. 3-7-4-8. Αποδεκτός και η πόρτα ανοίγει. Σπρώξε. Ω, και βγήκαμε σε αυτή την υπόγεια πόλη πάλι, την Dead City. Και βλέπω τι πάει να γίνει εδώ πέρα. Look at this place. Αυτό σας ενσέρει στην απόσταση είναι σημαντικό. Πρέπει να πάμε ψηλά, λέει. Οκ. Οπότε θα πω εγώ εδώ πέρα με στον κάδο για αρχή, με στον κουβά. Και θα κάνουμε τροχαλία, επική τροχαλία. Οχ, τι από κάτω, ρε. Δες πως είναι από κάτω. Σαν να παίζουμε Stranger Things είναι μια φάση. Δες εδώ. Πού πάρε. Επίσης, αυτή η μουσική λίγο τα αυτιά μου. Τέλεια. Οπα, cinematic, οκ. I remember the outside. Πως ήταν έξω ζωή και καλά. Είναι σαν να έχουμε ξαναπάει εκεί πέρα. Από εκεί ήρθες, λέει. Υποσχέθηκα σε κάποιον πως θα πάω εκεί. Αλλά σε ποιον υποσχέθηκα, δεν θυμάμαι. Πήρα μια έτσι postcard. Το κρατάμε. Θα βοηθήσει κάπου. Το ρομποτάκι γενικά δεν είναι ότι ξέρει τα πάντα. Ξεκλειδώσαμε όμως νέο κομμάτι των αμνήσεών του. 3%. Οπότε δεν είναι ότι απλά εμείς είμαστε χαμένοι και το ρομποτάκι δεν θυμάται ακριβώς όλη την ιστορία τι και πώς. Οπότε πρέπει να το βοηθήσουμε και αυτό. Είναι τρομερό ρε το μια ώρα ορίζει. Safe zone. Άρα από εδώ είναι safe zone από τα τερατάκια. Oh, γίνεται εκεί κάτω, ρε. Oh, man. Δεν τι γίνεται. Αλλά εκεί έχει τέτοιο. Έχει καλά. Για να δω. Ω! Oh, πούστρε. Πήδα πάνω στον κάδο. Δεν μπορείτε. Από εδώ, λοιπόν, πρέπει να είναι safe zone. Ω! Oh, τι είναι αυτό, ρε. Ω, ρομπότ είναι. The slums. Αυτό τώρα είναι φιλικό ή όχι? Ω, τρόμαξε. Τον τρόμαξε. Εγώ τρόμαξα αυτόν ή αυτό σε μένα. Τι! Έλα εδώ. Φάρε συνταγή, ρε. Μα είμαι γάτα. Δεν είμαι σκουλέκι που σου ροφάει το αίμα. Γατάκι είμαι. Έλα εδώ. Μη φοβάσαι, μεγατάκι! Τι είναι αυτά τα ρομπότ που φοβούνται κιόλας, ρε? Έχουν συναισθήματα τα ρομπότ. Α, και okay, θα το μάθουμε, αποθέτω. Έλα εδώ, μη τρέχεις! Δεν είμαι κακός, είμαι φιλικός. Οχ, τι είναι αυτός εκεί πέρα, σαμουράι είναι. Πες με τα αυτές, δεν θα με φοβάται. Σαμουράι ρομπότ, ρε, τι βλέπω, ρε, πραγματικά. Γεια σου. Εγώ, μιαου-μιαου φίλος. Μην με πειράξεις. Κοίτα το παιδί μου, πόσο όμορφο είναι. Κοίτα το παιδί μου, το όμορφο το γατάκι, πόσο όμορφο είναι, ρε, φίλε. Πέρα από ότι είμαστε πανέμορφοι, έτσι. Χαμογελάει. Γεια! Τι είναι αυτά, ρε? Τι γλώσσα μιλάει? Δεν είσαι ζέρκ. Οπότε υπάρχει και νέα φυλή των ζέρκ. Δεν είμαι έτσι γνώριμος με το είδος σου. Είσαι ευπρόσδεκτος, απλά μην φας κανέναν. Ναι. Δεν θα το κάνω. Είμαι γάτα, δεν τρώω ρομπότ. Να ξέρεις. Κάναμε νέο φίλο, επιτέλους. Συναγερμός, σταμάτησε. Για να δούμε τι είναι αυτή εδώ πέρα. Γιατί μας φοβήθηκαν τόσο πολύ. Α, δεν θέλουμε κάτι. So item. Oh. Μια φωτογραφία από το έξω. Κάτσε τι. Το ασανσέρ δεν λειτουργεί, αλλά όλοι ξέρουν ότι δεν μπορείς να φύγεις αυτό το μέρος. Εκτός από αυτούς που είναι απ' έξω. Τους outsiders. Εξέρετε, Μόμο. Πού είναι ο Μόμο? Μένει ψηλά στο κτίριο με την πορτοκαλί νέων πινακίδα. Πρέπει να βρούμε τον Μόμο. Οπωσδήποτε. Και τώρα πρέπει κάπως εγώ να πάω εκεί πέρα πάνω. Οκ, okay, γάτα, σκέψου. Πάμε από εδώ, μπορούμε να πάμε από εδώ ή από εδώ. Νιάου. Νιάου. Φίλε, είναι τρομερή. Αυτό το νιάου είναι τρομερό πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάτι που να με ενδιαφέρει εδώ πέρα, αλήθεια είναι. Οχ. Ωπ, κάτι πήραμε. Ένα notebook με ένα σύμβολο named Clementine. Βρίσκονται στη Midtown και η Midtown κυριαρχείται από μια έτσι δύναμη, εχθρική δύναμη. Οκ. Ο Μόμο είναι το κλειδί για όλα, παιδιά. Πρέπει να βρούμε τον Μόμο, οπωσδήποτε. Ο Μόμο είναι εδώ πέρα πάνω. Πώς πάμε εκεί πέρα? Όχι, ξανανέβα πάνω, τέλεια. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πέσω κάτω. Πώς πάμε εκεί πέρα πάνω τώρα, η μια ερώτηση. Με τον κουβά κάπως, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα ακριβώς? Μήπως πάμε από εδώ, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Okay. Α, είμαι πεπέγγιας. Τόση ώρα μπορείς να πας εδώ πέρα και δεν το είδα καν. Καλά. Γεια σου, Μωμό. Εγώ είμαι ο γάτος. Δεν ξέρω ακόμα το όνομά μου. Περιμένω. Θυμωμένος, Μωμό. Μη στεναχωριέσαι, Μωμό. Όλα καλά θα πάνε. Γεια σου. Τι χρειάζεσαι?
Δεν μπορείς να πας, είναι χάσιμο χρόνου. Θα σου φέρει μόνο μοναξιά. Transceiver, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το transceiver. Ψάξαμε για το outside, πήραμε κάποιες σημειώσεις. Πάρε τις δικές μου. Οκ, okay, καλό αυτό. Good luck. Περίμενε, έχω κι άλλο στοιχείο. Τη μίση his friends. Πρέπει να πάμε έξω με κάθε κόστος, να προστατεύσουμε τους αδερφούς μας και τις αδερφές μας και να μείνουμε μακριά από τους Zerks. Clementine, Σβαλτάζαρ, Doc and Momo. Momo's name was added later. Πρέπει να βρούμε τα άλλα σημαματάρια. Οκ, okay, βρήκαμε τις Clementine και του Momo. Θέλουμε άλλα δύο, τους Σβαλτάζαρ και τον Doc. Remember, back home. Οκ, okay, πήραμε ανάμνηση νομίζω. Βίντεο game ήταν το back home. Παίζαμε πολύ με τον επιστήμονα. Λέει, ήταν ωραία, το μου λείπει. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως. Νέα ανάμνηση 7%. Πολύ καλό αυτό, okay. Τώρα από εδώ δεν έχει κάτι λογικά, οπότε πρέπει να βρούμε τα άλλα σημειωματάρια. Οπότε πάμε πάλι έξω και ξεκινάει το ψάξιμο. Oh. Ποιο σύμβολο, ρε. Οκ, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ. B12 που μας δίνει την πληροφορία. Εκεί πήγαμε ήδη, αλλά σου λέει ότι πρέπει να πας στα μέρη που έχει τέτοια σύμβολα. Βλέπω εκεί πέρα ένα, το οποίο μπορούμε να πάμε και θα πάμε λογικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχει το επόμενο σημειωματάριο. Εδώ είναι μια βιβλιοθήκη κιόλας, την οποία πρέπει να ψάξουμε πολύ, πολύ καλά. Πήρε πλάκα-πλάκα, είναι πολύ ωραίο μέρος, έτσι. Ας είναι λίγο creepy. Είναι ωραίο μέρος. Ξέρουμε νυχάκια, όπως κάνει και η γάτα μου, IRL, η Λούση στον καναπέ μας. Αλλά μόνο που εδώ IRL δεν έχει πλάκα, εδώ έχει πλάκα. Κάτι από πίσω έχει εδώ πέρα. Oh. Μια σημείωση. Γεια σου, γιατρέ. Βρήκα τα κλειδιά σου για το χρηματοκιβώτιό σου. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικό με αυτά. Και βρήκαμε τα κλειδιά. Jess the Librarian. Οκ, okay, βιβλιοθηκάριο λοιπόν. Πίσω από τα βιβλία του είπε έχει το χρηματοκιβώτιό του. Οπότε πρέπει να είναι κάπου εδώ πέρα μέσα. Κάτι εδώ πέρα πάνω δεν έχει. Είμαστε εδώ. Έχει αυτό το σύμβολο, αλλά δεν βλέπω κάτι, φίλε. Από εδώ ίσω κάτι. Και απέναντι. Όχι, τίποτα. Ναι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι εδώ που δεν έχω βρει. Να το. Αυτό ήθελα. Κλειδιά, ορίστε. Και βρήκαμε. Τις σημειώσεις του και ένα άγαλμα γάτας πάλι. Nice. Το βρήκαμε, το σημαντικό του Doc βρήκαμε. Of the Zerks on our way out. Οκ, okay, άρα τα Zerks δεν είναι τα ρομποτάκια. Είναι τα άλλα που σε ρουφάνε το αίμα. Οκ, okay, μας μένει από ό,τι θυμάμαι άλλο ένα. Γιατί τη Clementine το είχαμε βρει στην αρχή. Οκ, okay. Ψάχνουμε ένα ακόμα σύμβολο κάπου εδώ. Οπ, να το. Και απέναντι είναι. Οκ, okay, νομίζω κατάλαβα που πάμε. Okay. Εδώ πάνω, ωραία. Εδώ όμως δεν μπήκαμε. Κάτι δεν έχω ψάξει καλά εδώ πέρα μάλλον. Τι δεν έχω ψάξει καλά. Τι δεν βλέπω. Από εδώ. Α, ω, κάτσε. Remember. Άλλη ανάμνηση, ok. Αλλά το σημειωματάριο δεν βρήκαμε όμως. 11% αναμνήσεις, μια χαρά. Τι δεν έχω βρει καλά εδώ. Πω. Oh, these narrow streets, ok. Οπότε πρέπει να πάμε πάλι πάνω και να βρούμε τους outsiders. Το θέμα είναι πού να πάω τώρα. Ψάχνουμε ένα ακόμα βιβλιοτάριο του Σβαλτάζαρ. Αλλά πού είναι αυτό το καταλαμένο βιβλίο, τέτοιο notebook. Έχω ψιλοχαθεί, η αλήθεια είναι τώρα και ψάχνω να βρω το τελευταίο κομμάτι. Γεια σε όλους. Κάτι κάναμε εδώ. 1, 2, 8, 3, 83. Τι σημαίνει αυτό? Και φύγαμε εδώ πέρα. Ψάχνουμε ένα σημειωματάριο, βρε παιδιά. Κάποιος να βοηθήσει, ξέρει. Grandma clothing. Electric cable. Οκ, okay, μπορώ να βρω electric cable. Το θέμα είναι να βρω κάπου πρώτα energy drinks. Όπα. Α, γεια, εσύ είσαι. Που με κλείσει την πόρτα στα μούτρα πριν. Α, να, οκ. Okay. Θα μου πετάξει κάτι. Energy drink. Nice. Έχω δει κι άλλα κι άλλο να έχει ψυγεία τέτοια με αναψυκτικά. Μήπως να τα ψάξουμε να βρούμε τα άλλα ψυγεία, να πάρουμε αναψυκτικά, να τα πάμε στον άλλο με τα καλώδια. Πού άλλο έχει ψυγεία για εδώ πέρα? Είμαι σίγουρος ότι έχω δει κι άλλα ψυγεία εδώ. Να ένα, οκ. Okay. Ξέρω και να πατάω κουμπιά, βλέπεις. Τόσο καλός. Ευχαριστώ, θα το πάρω. Χρηματοκιβώτιο. Με ένα σημείωμα. Safe mysterious password. Digicode. Περιμένω να δούμε τα αντικείμενά μας πρώτα. Να το. Examine. Οκ, okay, so to B2. B12. Follow the numbers, but it looks like a binary language. Succession of 1 and 0s. Decipher this code, οκ. Okay. Α, ah, οκ, okay, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάμε αυτό το χαρτάκι στον φίλο μας τον Elliot για να μας το αναλύσει. Εδώ είναι ο Elliot, να τόσο. Γεια. Yeah. Έχω αυτό εδώ. Doofer bar. Οκ, okay, doofer bar. Και τώρα τι θα γράψω εγώ. Αρχικά θα ξανεύουμε λίγο πάνω ψηλά. Πως έχει κάτι που χάσαμε. Doofer bar. Ψάχνουμε ένα ακόμα ψυγιάκι για αρχή. Δεν ξέρω καν που είναι. Τι δεν έχω δει. Δεν έχουμε βρει ένα σημειωματάριο μόνο. Του Σβαλτάζαρ, ωραία. Και είναι σε εκείνο το μέρος απέναντι που ήταν πέρα από την οροφή εμπαίνα μέσα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν έχω κάνει καλά εδώ πέρα. Και το έχω χάσει αυτό το κομμάτι. Οπότε άσε λίγο τα υπόλοιπα. Πάμε να βρούμε τον Σβαλτάζαρ το σημειωματάριο. Ωραία, εδώ πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει άλλο μέρος που να είναι το σημειωματάριο του Σβαλτάζαρ, αλήθεια. Εδώ πέρα πάνω δεν είναι. Στον εροχή του δεν είναι σίγουρα. Εδώ. Όχι. Ω, να το ρε. Έλα, απλά εδώ ήταν τόση. Μπρο, εδώ ήταν τόση ώρα. Τρώνε τα πάντα αυτά τα Zerks, οκ. Okay. Υπάρχει ένα σημείωμα. Βρήκα μια δυσλειτουργία στο transceiver, αλλά ξέρω πώς θα το φτιάξω. Momo, repair the transceiver, οκ. Okay. That could be our way up. Οκ, okay. Τώρα βγάζω την νόημα όλα. Τώρα ξέρω ότι πρέπει να πάμε στο Momo πίσω. Να του δείξουμε ότι βρήκαμε το σημειωματάριο του τελευταίου του Σβαλτάζαρ και ότι έχει βρει αυτό ένα θέμα στο transceiver. Το οποίο μπορεί να είναι και η λύση μας για να ανέβουμε να φύγουμε πάνω. Ωραία, Momo είναι από εδώ. Momo, βρήκα κάτι.
Γεια. Yeah. Βρήκαμε όλα τα σημαματάρια. Ναι, τα βρήκαμε όλα, φίλε μου. Συγγνώμη που δεν σα πίστεψα. Υπόσχομαι να βρούμε έναν τρόπο να φτάσουμε στην εμφάνεια. Και τώρα θα φτιάξουμε το transceiver. Παρ' όλα αυτά, εδώ αφήνω το δεύτερο επεισόδιο του Stray. Αν θέλετε παραπάνω, σπάστε το κουμπί του like, εγγραφή και καμπανάκι. Και εννοείται στα σχόλια, πείτε μου άμα θέλετε κι άλλο επεισόδιο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.